Θα ξεκινήσουμε λίγο σήμερα με το άοπλο κομμάτι, το οποίο άοπλο κομμάτι βγαίνει από την κινησιολογία των όπλων με μικρές προσαρμογές φυσικά, γιατί είναι διαφορετικές οι εμβέλειες, είναι διαφορετικά το impact της σύγκρουσης, είναι τελείως όλα διαφορετικά, ας πούμε, okay? Υπάρχουν λοιπόν κάποιες προσαρμογές και η διαφορά ποια είναι τώρα, ότι μάλλον βασικά να το πούμε αλλιώς. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ένα καλά αναβολικιασμένο Αμερικανό και ένα θηρίο Ρώσο, να πούμε, ο οποίος ξέρεις τώρα, με τη βότκα στη φέρει στο κεφάλι, δεν τη βγάζει. Φανταστείτε τώρα και ένα Φιλιππινέζο, ένα ανθρωπάκι τόσο. Καλός ή κακός λοιπόν δεν είναι το παλικάρι που θα λέγαμε, το θηρίο. Είναι μικρά λεπτά ανθρωπάκια και όπως και να έχει, ας πούμε. Γι' αυτό πιο πολύ τα όπλα, ας το πούμε έτσι, επικράτησαν σε εκείνη την περιοχή. Εν κατακλείδη, η διάθεσή τους λοιπόν δεν ήταν ποτέ να κάνουν αυτό που λέμε το ιαπωνικό, το ντο, να πούμε το δρόμο, ότι εσύ και η παρέα σου, στους τάφους να παλέψουμε, ξέρω εγώ, σήμερα, ξέρω εγώ. Η λιλοτροπία τους ήταν να κάνουν ό,τι πιο ύπουλο και ό,τι πιο γρήγορο, έτσι ώστε να είναι αυτοί που θα είναι τελευταίοι όρθιοι. Και όχι να πάνε, ξέρεις, με αυτή τη δίκαιη, να πούμε, μονομαχία, πάμε στο El Paso, να δούμε ποιος θα κερδίσει, ας πούμε, δίκαια και ωραία. Γι' αυτό τον λόγο, πολλές φορές η κινησιολογία τους στην άοπλη μάχη δεν σου έδειχνε να καταλάβεις ότι πρόκειται να επιτεθούν να κάνουν κάτι, ας πούμε. Ήτανε ξεκάθαρο ότι, εντάξει, ήτανε χαλαρή, από εδώ, από εκεί, λίγο πλησίαζες, λίγο... Να το πω πιο συγκεκριμένα. Όλοι έχουμε λίγο πολύ στο μυαλό μας μια στάση μαχητική, έτσι, αλλιώς, παραλλιώς, με διάφορους τρόπους, ανάλογα στο σύστημα. Οι Φιλιππινέζοι τους αρέσανε, ξέρω εγώ, να ξεκινάνε από θέση neutral, τη λέμε, ουδέτερη, ή ξέρω εγώ, θέση ομιλίας, discussion distance, τη λένε οι Αμερικανοί, σε φάση εδώ πέρα. Και δεν θα ήθελαν ποτέ να δείξουν ότι κάτι ξέρουν, αλλά θα ξεκινούσαν ύπουλα να χτυπήσουν και μετά θα ξανακατέβαζαν το χέρι, έτσι ώστε αν περνούσα εγώ από εδώ πέρα και ξεκινούσα μπουμ. Και άκουγα σαν και γινάγαν όλοι, βλέπε εμένα να περπατάω και δεν τρέχει κάτι. Αυτό κυρίως το κάνανε και με τα μαχαίρια. Ήταν μια κουλτούρα που είχαν, ας πούμε, και δηλητηριάζαν τα μαχαίρια την ώρα που τα διπλώνανε, την ώρα που τα φτιάχνανε και για 5-6 φορές το δηλητήριο, ας πούμε, περνούσε στο σώμα. Οπότε ήταν με τις τσέπες έτσι, περπατούσαν, κάνα κρακ. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα μέσα από το πατελόνι. Τι έπαθε ο Άρης, παπ κάτω. Ποιος το έκανε, κανείς, δεν ξέρει κανείς. Και είναι λογικό γιατί δεν μπορούσαν να στηριχτούν στη δικιά τους μυϊκή δύναμη, ούτε δηλαδή. Ξέρετε, είναι μικρή, δεν ξέρω αν έχετε περίπου υπόψη σας, ας πούμε, Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, είναι περίπου η ίδια φάση και οι Φιλιππινέζοι. Θα ξεκινήσουμε λίγο να δώσουμε να καταλάβουμε λίγο πώς είναι τα χτυπήματα στον δρόμο, γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια παρανόηση γενικότερα σε όλες τις πολεμικές τέχνες, δηλαδή τι εννοώ. Κάνουμε λίγο πυγμαχία, κάνουμε λίγο kickboxing, κάνουμε λίγο απ' όλα. Έχουμε μάθει λίγο γροθιές στον δρόμο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εντάξει, καλό είναι ρε παιδί μου να το ξέρεις αυτό, δεν αφορίζουμε τίποτα, αλλά. Η αλήθεια είναι επίσης ότι με τον τρόπο που πυγμαχούμε στις διοργανώσεις ή στο ντότζο μας, ας πούμε, δεν μπορείς να παίξεις έξω μάχη. Και αν το κάνεις, ενδεχομένως και νικηφόρα, okay, αλλά σίγουρα θα έχεις και εσύ κάποιο τραυματισμό. Και αυτό γιατί, για κάνει λίγο έτσι ρε Σιάρη. Θα σας πω το πολύ απλό. Όταν κάνουμε ένα πυγμαχικό άθλημα, υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι φοράμε μπαντάζ, που σημαίνει ότι περιορίζει το εύρος κίνησης του καρπού. Άρα ποτέ δεν φτάνει στο τέρμα το καρπός, άρα ποτέ δεν υπάρχει κίνδυνος. Θα πάθεις κάτι, ένα τραυματισμό, μια ρήξη, οτιδήποτε, έτσι. Όταν όμως δεν είσαι σε αυτή τη φάση και είσαι στον δρόμο και πας και χτυπάς, μπουμ, λίγο να είναι γυρισμένος ο καρπός σου, στην δράση αντίδραση του σώματός του, όλη η δύναμη μεταφέρεται στον καρπό. Έχετε δει στις τηλεοράσεις και στα Hollywood, ας πούμε, να χτυπάνε και μετά τεινάζουν τα χέρια τους. Πάει, ράγισμα καρπού. Αντίστοιχα, κάνει λίγο έτσι, τα horizontal που έχουμε τα χτυπήματα, το jab, το horizontal, αυτό εδώ, okay. Θεωρητικά ξέρουμε όλα αυτά τα δύο κότσια σπάντα τελευταία και πρέπει να σημαντεύεις πάντα με τα δύο μπροστά. Για κοιτάξτε όμως στο σαγόνι, ας υποθέσουμε ότι εδώ είναι μια επιφάνεια το σαγόνι του. Κάντε το έτσι μια. Τι βρήκε πρώτο, βρήκαν τα κότσια? Όχι. Four knuckles. Τα μπροστά από τα κότσια βρήκαν. Αυτές οι αρθρώσεις εδώ πέρα. Αυτές οι αρθρώσεις δεν μπορούν να τα βάλουν με ένα σαγόνι το οποίο είναι πολύ σκληρό. Θα κάνεις το χτύπημα και θα σπάσει. Γιατί δεν το παθαίνω στο box? Γιατί φοράω γάντι, δεν το καταλαβαίνω και έχω και τον μπαντάζ περιορίσει στο εύρος του καρπού. Και είναι όλα καλά. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει η εξής αλλαγή που λένε το εξής. Συνήθως και άλλα σύγχρονα συστήματα ή θεωρώ συστήματα αυτοάμυνας το έχουν συνειδητοποιήσει και το βάζουν στην ύλη τους. Λένε το εξής, ότι αν θες να κάνεις πυγμές στον δρόμο, τα χτυπήματα να είναι vertical, να είναι κάθετα. Και κάτσε έτσι. Εδώ, παπ, έτσι ώστε να προσπαθείς να βρεις τα κότσια. Τα δύο κότσια να βρουν αυτά. Μπούμ. Το ίδιο και το κροσέ. Αντί να κάνεις ένα horizontal. Που θα βρει πάλι στις αρθρώσεις μπροστά ή μπορεί να βρει εδώ στα δάχτυλα που πάλι σπάνε.
Okay. Θα κάνεις πάλι οριζόντιο. Θεωρητικά όμως, υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολεμικές τέχνες, κάποιοι την εφαρμόζουν, κάποιοι όχι, η οποία λέει το εξής: σε σκληρό με μαλακό και σε μαλακό με σκληρό. Αν θες να χτυπήσεις κάποιο σκληρό κομμάτι του αντιπάλου, καλύτερα να πας με τα μαλακά σημεία της παλάμης σου. Και όχι με τα κότσια ή με τη γροθιά σου, γιατί έχεις καταλάβει ότι αυτό είναι δυνατό. Και πραγματικά είμαστε σίγουροι ότι είναι πιο δυνατό? Εγώ θα έλεγα ότι είναι το ίδιο δυνατό, άντε λίγο περισσότερο είναι. Εντάξει, σύμφωνοι, γιατί είναι ξερό εδώ πέρα, είναι κόκαλο, κόκαλο με κόκαλο, είναι σεκ το χτύπημα. Αλλά για σκέφτε το εξής. Όχι, καλά, άρρωση μία. Με αυτό το σημείο. Την άκουσες λίγο? Πολύ. Αν το έτρωγες αυτό στο πρόσωπο, νομίζω ότι θα πονούσες, δεν θα πέφτες νοκάουτ. Πόσοι έχετε δει βιντεάκια στο YouTube που ρίχνει σφαλιάρα ο άλλος και λιποθυμάει? Ποιος ο λόγος λοιπόν να πας με πυγμές σε σκληρά σημεία, όταν με το ανοιχτές σου παλάμες ή με τα χαμηλά. Να, το χάμριφιστ α πούμε είναι με μαξιλαράκι. Ουά, μπούμ. Δεν τραυματίζομαι εδώ. Όπου και να βρω. Κόκαλο, κρόταφο, κρανίο. Αυτός πονάει, εγώ λίγο. Είναι περίπου ίδια η δύναμη. Και σαν λογική, αν το δούμε, είναι πιο οικολογικό. Οικολογικό σημαίνει ότι ξέρεις, είναι καλό για όλους μας. Για μένα, ας πούμε. Δεν τραυματίζομαι. Άρα λοιπόν, ή αν ήθελα να χτυπήσω το λαιμό, θα πήγαινα με τα κότσια ή τα πλευρά με τα κότσια. Μαλακά σημεία δεν έχω θέμα. Ναι, να βάλεις εκεί το σκληρό. Συμφωνεί. Αυτή λοιπόν είναι μια αρχή. Αν θέλαμε οπωσδήποτε να κάνουμε πυγμές, πραγματικά πυγμές σε σκληρά σημεία, είναι λίγο δύσκολο. Γίνεται, αλλά είναι περίεργο. Όσοι έχετε δει κιοκουσικάι που παλεύουν με γυμνά χέρια αγώνες κιοκουσικάι, θα δείτε ότι ποτέ δεν κάνουν απόλυτα ευθεία ή απόλυτα κροσέ. Έχουν καθοδική κίνηση προς τα κάτω, έτσι ώστε τα κότσια να προεξέχουν και να είναι σίγουροι ότι θα βρουν τα κότσια τους και όχι κάποιο άλλο σημείο της γροθιάς. Θεωρητικά τώρα, για πάμε λίγο έτσι, αν ήθελες πραγματικά να χτυπήσεις με τα κότσια κάπου, θα έκανες μια διαγώνια κίνηση έτσι ώστε να βρουν τα κότσια. Για καλό σου, λέω, μου φοβηθείς. Α, μπουμ! Το οποίο είναι καλό εμένα, αλλά φανταστείτε ότι επειδή είναι διαγώνια κίνηση, ένα κομμάτι της δύναμης χάνεται. Κανένας λόγος λοιπόν σώνει και καλά να χτυπήσουμε με πυγμές όταν έχουμε να χάσουμε πράγματα τραυματίζοντας τον εαυτό μας ή όταν τέλος πάντων θέλουμε να κάνουμε το σωστό και ένα κομμάτι της δύναμης χάνεται, εξαφανίζεται, πάει στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με το διαγώνιο, έτσι. Τώρα τα καθοδικά που κάνουν στο κιόκους είναι πολύ καλά, αλλά και πάλι ποιος ο λόγος? Δηλαδή, ποιος ο λόγος όταν μπορείς να κάνεις αυτά που μπορείς να κάνεις και που ξέρεις να κάνεις στην τέχνη σου με ανοιχτές παλάμες ή με μαλακά μέρη του χεριού? Θα το κλείσω εδώ λίγο για να σας καταλάβετε ότι, δηλαδή, η προσπάθεια είναι η εξής, ότι δεν θα είναι καθαρή, ας πούμε, πυγμαχία αυτό που θα κάνουμε. Λέγεται Panandukan, είναι το dirty Filipino boxing ή βρώμικη πυγμαχία. Boxing τώρα για να καταλάβετε στην Ασία λένε τα πάντα και το kung fu boxing το λέγανε, Chinese boxing, ας πούμε. Δηλαδή έτσι το αντιλαμβανόταν οι Ασιάτες, ας πούμε, και το μεταφράζανε. Δεν είναι το box το δυτικό που καταλαβαίνουμε. Πέρασαν τα 20 λεπτά, όχι, ε. Ωραία. Αυτή την εισαγωγή θα κάνω μόνο για να δείτε σε κάποια σημεία όταν θα χρειαστεί. Εντάξει, θα χτυπάμε, ας πούμε, με ανοιχτές παλάμες. Δεν να πάρει το σόνι και καλά τώρα να χαλάσει κάποιος την κινησιολογία που έχει αφομοιώσει. Και γροθιές να κάνει, έτσι κι αλλιώς δεν χτυπάμε τώρα. Σεμινάριο κάνουμε και εκπαίδευση. Πάμε λοιπόν παρακάτω να αναλύσουμε λίγο παρακάτω όσον αφορά τα Φιλιππινέζικα, που ειδικεύονται και τι διαφορά έχουν από τα άλλα. Υπάρχουν δύο μέρη στα οποία συζητάμε στα Φιλιππινέζικα. Από τον κορμό και πάνω, από τη μέση και πάνω, συγγνώμη, και από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και πάνω, λοιπόν, δύο περιοχές, η μεσαία και η υψηλή του κεφαλιού. Και από τη μέση και κάτω, χαμηλά τα πόδια, γεννητικά, βουβονική χώρα κλπ. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τη μέση και πάνω, να δούμε λίγο πώς περίπου αντιλαμβάνονται τα χέρια, αλλά θέλω να καταλάβετε το εξής. Όλα τα μπερδέματα που θα δούμε χεριών τώρα, που θα μοιάζουν κάποια και λίγο με Wing Chun, okay, δεν γίνονται από μόνα τους. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις το μυαλό σου και το κάτω μέρος. Πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεις. Γιατί ωραία φάση να αρχίσω εγώ να κάνω εγώ τέτοια και να μου παίξει μια γονατιά. Γεια σας. Μπερδέψαμε λίγο τα χέρια, έφαγα τη γονατιά στα γεννητικά, δεν έχει άλλο. Σταμάτησε εδώ. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη για φέρνω μια πυγμή. Με κάποιο τρόπο να τσεκάρω. Να έχω το νου μου τι θα γίνει. Βάλε άλλο πόδι μπροστά. Εννοώ με πυγμή, με πυγμή. Αυτό το κομμάτι λοιπόν των Φιλιππινέζικων λέγεται σικαράν, που είναι από τη μέση και κάτω. Θα ξεκινήσουμε από τα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα τώρα, γιατί θα γίνει μπέρδεμα. Θα ξεκινήσουμε από τη μέση και πάνω να δούμε λίγο τα χέρια και μετά θα δούμε το σικαράν λίγο προς το τέλος για να τα κατανοήσουμε με ποιο τρόπο μπορείς να ελέγξεις ολόκληρο το σώμα του αντιπάλου. Το σικαράν έχει τρεις διαστάσεις και σταματάω εδώ να μην λέω πολλά. Είναι τα strikes, είναι τα ανακοπτικά χτυπήματα που υπάρχουν και στο Jeet Kune Do με διάφορους τρόπους, τα low κλπ. Που ξέρουμε. Είναι η ελέγχη, τα τσεκαρίσματα,
Που μπορεί να πα εδώ, μπορεί να πατήσει το πόδι του. Κοιτάξτε εδώ, α πούμε, για παράδειγμα. Μπορεί να μου κάνει κλωτσιά με τον μπροστά πόδι, όχι. Με το πίσω όμω μια γονατιά, ναι, αλλά έχω την αίσθηση τη επαφή. Και αν δεν του άφηνα το πόδι και έπεφτε, τι θα γινόταν με το αστραγαλό του. Θα έχει ένα θέμα. Αντίστοιχα εδώ, μπορεί να κάνει κλωτσιά με τον μπροστά πόδι, με το πίσω. Όχι. Είναι δύσκολο. Και ποιο ο λόγο όταν θα βρεθώ τόσο κοντά του, όταν θα βρεθώ στην κόρτο ή στην κόρτο κόρτο, στην πολύ κοντινή απόσταση, να άφησε τα πόδια του ανέλεγχτα. Κανένα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ψηλά. Βάλε λίγο τα χέρια. Μάλλον θα ξεκινήσουμε, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε με μια ροή χτυπημάτων. Μια κινησιολογία είναι σαν μοτίβο, σαν αυτά τα patterns που κάναμε. Ξεκίνησε από το μαχαίρι, το κάνουμε και στο ραβδί. Και τώρα θα το δούμε λίγο στην άοπλη. Λέγεται Χουμπάντ Λουμπούντ και είναι ένα μπέρδεμα χεριών. Σε ένα χρόνο δικό του κάνω 4 χρόνους εγώ. Στην αρχή θα φανεί λίγο κάπως, αλλά στην εξέλιξη θα το αναλύσουμε και θα δείτε ότι έχει απόλυτη εφαρμοσιμότητα στο δρόμο. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν θα ξεκινήσει ένα vertical, ένα palm hand, ό,τι θέλει. Vertical, ας κάνουμε γροθιές που τις έχουμε όλοι οικίες. Εντάξει. Καλά, και έτσι θα την κάνετε τώρα δεν έχει σημασία, όπως θέλετε κάνε το. Με το πίσω χέρι, το αριστερό, θα κάνω ένα πασάρισμα, ένα pass λέγεται αυτό. Ξανά μία. Θυμηθείτε ότι η δύναμη του όλη είναι τα σπασίματα που κάνουμε στο kickboxing. Η δύναμη του όλη είναι σε αυτήν την ευθεία. Το δεξιά-αριστερά γίνεται εύκολο, όπως και το πάνω-κάτω. Είναι εκτροπή, είναι αναδιεύθυνση. Δεν σε ζορίζει. Πασάρισμα λοιπόν, το δεξί μου χέρι από κάτω θα έρθει και θα κάνει από τον αγκώνα του μοβραχίωνάς μου θα τριφτεί. Λέγεται πέρι, οδήγημα αυτό, ξανά άλλη μία. Πας πέρι και θα φτάσει στην ευθεία του ώμου μου και μετά θα τσεκάρω με το αριστερό μου χέρι. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει τίποτα επιθετικό. Μόνο παίζω λίγο με το χέρι του. Πας πέρι, τσεκ. Και οπλίζω. Μπούμ, μπούμ. Θα βρούμε κομμάτι-κομμάτι και μετά θα κάνουμε τη λούπα. Αυτό που ετοιμάζεται να κάνει ο Άρης. Δηλαδή έχουμε πας, πέρι, τσεκ. Και μπούμ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λέγεται Χουμπάντ Λουμπούντ αυτή η άσκηση ροής. Και από αυτή την άσκηση ροής, σιγά σιγά θα την κατακαιρματίσουμε και θα δούμε πώς μπορεί να πιάσει το δρόμο. Γιατί φανταστείτε έναν πυγμάχο να κάνει ένα direct και εγώ να κάνω ένα χρόνο, δύο χρόνους, τρεις. Όχι, ρε γαμώτο. Δεν τα υπολόγισα καλά. Είναι εύκολο όταν ένα καλό πυγμάχο κάνει ένα δευτερόλεπτο τρία χτυπήματα. Κοιτάξτε, κάνε γρήγορο, πολύ γρήγορο. Και παραφορά. Όχι, ένα άσο μόνο άσο. Πιο γρήγορο, και παραφορά. Πάμε. Δεν βγαίνει το πέρι. Πού να πάω να κάνω το τσεκ. Θα το αναλύσουμε όμως μετά. Ας ξεκινήσουμε με τετράδα και θα δούμε μετά πώς αυτό προσαρμόζεται στην άοπλη. Ξεκίνησε από το μαχαίρι, ξαναλέω. Και γιατί ξεκίνησε από το μαχαίρι. Γιατί το μαχαίρι, για τσεκαρικά είναι κάτι, το μαχαίρι κάθεται πολλή ώρα κοντά σου. Δεν χρειάζεται να το τραβάς. Κάθεται πολλή ώρα κοντά στο σώμα. Άρα λοιπόν, όταν κάτι κάθεται πολλή ώρα κοντά στο σώμα, οι τρεις κινήσεις, οι τέσσερις, είναι ικανές. Είναι μια χαρά. Είναι το handy population attack που λέγαμε χτες. Στην άοπλη όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να πάει να προσαρμοστεί. Θα ξεκινήσουμε από το κανονικό μοτίβο του μαχαιριού τώρα και σιγά σιγά το συζητήσουμε. Πάμε ξανά άλλη μια. Πας, πέρι, τσεκ. Μπούμ. Σειρά σου. Πίσω χέρι. Πας. Πέρι από κάτω. Τσεκ. Και μπούμ. Πάμε να το δοκιμάσουμε και ξεκινάμε. Είναι για μια ευθεία πυγμή, ένα ευθεία palm hand. Είναι μια καλή... Αυτό λέγεται, το λέμε χουμπάτ 1 για παράδειγμα. Υπάρχουν γύρω στα 8 χουμπάτ από διαφορετικές γωνίες και κατευθύνσεις όταν ο άλλος χτυπάει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να πάμε να πιάσουμε κροσέ, uppercut, body hook και τέτοια να δείτε τι κάνουμε, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα να μείνουμε στο 1 και να σας κάνω λίγο ανάλυση το 1 πώς μεταφράζεται πια στην άοπλη. Γιατί αυτό είναι μια πολύ καλή ασκησούλα για το μαχαίρι και τώρα πρέπει να δούμε την προσαρμογή του. Θέλετε να δούμε και άλλες γωνίες, να βάλουμε κροσέ, να βάλουμε back fist, να... Όχι, έτσι. Είναι... Κοιτάξτε, η λογική του χουμπάτ είναι η εξής. Για χτύπα μία. Είναι ή pass peri check, ξαναχτύπα μία, ή block peri check. Πάντα αυτό γίνεται. Για κάνε ένα κροσέ. Block peri check, κάνε ένα body hook. Block peri check, κάνω από εκεί ένα back fist, boom. Οκ. Peri check. Ή block ή peri. Ή pass. Ή pass peri ή block peri. Check. Είναι η φιλοσοφία του. Και σιγά σιγά αναλόγω στις διευθύνσεις και τις γωνίες που έρχεται, προσαρμόσαι. Το κλείνω εδώ, πάμε στο straight που κάνουμε. Ωραία, χτύπα δεξιά. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Όπως είμαστε λοιπόν και κάναμε pass peri check, για σκέφτε το λίγο. Τα χέρια μου είναι εδώ. Ξεκινάει το καθρέφτης χέρι μια χαρά αργά, ένα, και το άλλο από εδώ που είναι έρχεται από εκεί για να κάνει peri. Έτσι δεν είναι. Αν είχαμε λοιπόν μαχαίρι, θα λέγαμε, μωρέ, δεν του λέμε μια καλή μέρα στο δικέφαλο, μια που περνάμε. Και του παίζουμε και μια. Ξανά άλλη μια. Μπούμ! Η κατηγορία αυτή χτυπημάτων ονομάζεται Goodings. Είναι... Είναι, ναι, κοιτάξτε, είναι... Είναι
η απάντηση που έχουν τα Φιλιππινέζικα στον πυγμάχο. Παιδιά, έχετε δει πολλές πολεμικές τέχνες, οι οποίες κάνουν πολλά κόλπα. Για φέρει μια πυγμή. Κατέληξε λοιπόν κάποια στιγμή το μέτρο σύγκρισης των περισσότερων πολεμικών τεχνών να είναι η ροή της δυτικής πυγμαχίας, η μεγάλη ροή της δυτικής πυγμαχίας να είναι το μέτρο σύγκρισης. Να προσπαθούμε να δούμε η τέχνη σου, ας πούμε, την παλεύει. Έχω κάνει, παιδιά, πάρα πολλά σεμινάρια τα χρόνια αυτά που ασχολούμαι. Έχω δει μεγάλους δασκάλους από διαφορετικές τέχνες. Όταν τους ρωτούσαμε λοιπόν πάντα σαν απορία, ας πούμε, και όταν είναι ο άλλος σε μια φάση πυγμάχος, ας πούμε, και σου επιτεθεί, πιάνει αυτή η λάβη, ξέρω εγώ, π.χ. από το χάπκιντο. Εκεί πέρα, ξέρετε, μας λέγανε ότι όσοι ήταν σοβαροί, μας λέγανε θέλει δουλειά, πρέπει να το προσπαθήσεις, πρέπει να τον αναγκάσεις να δεσμεύσει το βάρος του, να μείνει μέσα δηλαδή. Okay? Και ότι όσοι ήταν σοβαροί, μας λέγανε πιάνει. Τι εννοούμε να δεσμεύσει το βάρος του? Έχουμε δύο κατηγορίες χτυπημάτων. Έχουμε τα Laptic, θυμάστε που κάναμε χτες με το ραβδί, όλη η δύναμη, και τα Wittig, τα επαναφερόμενα. Όταν λοιπόν έχεις, ας πούμε, έναν τύπο ο οποίος κάθεται μακριά στην απόσταση και παίζει μπουμ, 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 και δεν κάθεται μέσα να δεσμεύσει το βάρος του, είναι δύο τα είδη επιθέσεων. Η επίθεση με δεσμευμένο βάρος που σταματάς και κοκαλώνεις και σταματάς για λίγο, και η επίθεση με αδέσμευτο βάρος. Όταν λοιπόν έχουμε δεσμευμένο βάρος, όλα πιάνουν. Όλες οι τέχνες είναι τέλειες. Και στις επιδείξεις και στο YouTube όλα είναι φοβερά. Όταν όμως έχεις αδέσμευτο βάρος, έχεις πρόβλημα. Οι σοβαροί δασκάλοι τι μας λέγανε? Για παίξε λίγο box. Κάτσε πίσω, κάτσε πίσω, κάτσε πίσω. Και κάποια στιγμή, δεν πειράζει, συμβαίνει. Θα δεσμεύσει το βάρος του, γιατί πας πίσω, ξέρω εγώ, και το εκνευρίζεται ότι δεν σε βρίσκει. Και όταν δεσμεύσει το βάρος του, κάνεις τα κόλπα που ξέρεις. Εντάξει, είναι και αυτό μια. Έφυγε εκεί. Α, δεν έχω και καλά μηχανήματα εδώ. Είναι και αυτό μια λύση. Δεν την αφορίζουμε τίποτα. Θα μπορούσε να συμβαίνει, αλλά φαντάζεσαι να είμαι σε ένα διάδρομο και να μην έχω χώρο πίσω μου. Και να έχω. Τέλος πάντων. Πάντα εγώ είχα την απορία, προσπαθούσα να βρω κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Ωραίο είναι και το καράτε και το γουιντσούν και το χάπκιντο και τα Φιλιππινέζικα, όλα ωραία είναι. Πιάνουν όμως επαναφερόμενες επιθέσεις. Τα Φιλιππινέζικα λοιπόν από την τεχνοτροπία του μαχαιριού, επειδή αγχωνόντουσαν να κάθονται πολύ κοντά, γιατί όταν έχουμε μαχαίρι, ξέρεις, μπορεί να πεθάνεις τη στιγμή που εσύ σκοτώνεις κάποιον, ήθελαν να κάθονται μακριά. Και τι σκεφτόντουσαν, λέγανε να χτυπήσω τον πρώτο στόχο. Κάρφωσε με, να μαχαιρώσω. Να κόψω και να φύγω. Να μην κάτσω κοντά του, γιατί έχει μαχαίρι. Όταν λοιπόν περάσαν στην άοπλη, είδαν ότι αυτή η μαχαιριά θα μπορούσε να είναι χτύπημα. Και χτύπημα πού? Στο δικέφαλο, στο τρικέφαλο, στα νεύρα. Ένα χτύπημα όμως, φέρε μια αργά, κρακ, το οποίο παραλύει για λίγα δευτερόλεπτα το χέρι σου. Αυτά τα ονομάσανε Gooding. Goodings, ο πληθυντικός. Και υπάρχουν Goodings. Σημαίνει χτύπημα στα νεύρα στα Φιλιππινέζικα. Τώρα. Ναι. Το παίρνει αμερικάνικο, είναι το οδήγημα. Δεν ξέρω αν είναι αμερικάνικο, αλλά έχει από εκεί καταβολή πιο πολύ. Ναι, αμερικάνικο σημαίνει οδήγημα, ας πούμε. Πάση είναι το πασάρισμα. Εντάξει, ναι. Τα Goodings λοιπόν είχαν κάποιες υποκατηγορίες. Ήταν τα Goodings Scissors, για παράδειγμα. Scissors είναι το ψαλίδι. Ανοίγω, κλείνω ψαλίδι. Κλείνω, ανοίγω ψαλίδι. Χτύπα. Μπούμ! Ακόμα και με τις αρθρώσεις, όταν το χέρι του είναι τεντωμένο, εδώ πέρα είναι χαλαρός ο τρικέφαλος. Δεν πονάς και δεν σπάνε. Κι όμως είναι ένας νευρόπονος κακός. Αν ξεκινήσουμε. Δεύτερο χέρι, πάμε. Δεύτερο. Ωα! Θα μείνει για δύο λεπτά έτσι και τότε ξέρεις τι, έχεις την είσοδό σου. Είναι φοβερός και γρήγορος πυγμάχος. Μια άλλη κατηγορία Goodings είναι τα elbow Goodings. Κοιτάξτε, χτύπα. Μπούμ! Χτύπα. Μπούμ! 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 Εσύ δεν θα ζάρεις να με βρεις, πυγμάχε. Έλα βρες με. Ένα, δύο, τρία. Θα σου σπάσω τα δάχτυλα. Μα λίγο να πετύχει το ένα ή το δεύτερο, έχεις αμέσως είσοδο. Και αυτό μου φάνηκε πολύ σωστό και πολύ λογικό και μου φάνηκε, να σας λέω τώρα και την αλήθεια, ότι ήσουν οι μόνες απαντήσεις σε ένα πυγμάχο. Και δεν βρήκα σε άλλη τέχνη. Κάνω και άλλες τέχνες, Μην νομίζετε ότι βακαλίζομαι ότι. Α, το κάλι. Κάνω και kickboxing, έχω κάνει και freestyle karate, έκανα και πολλά χρόνια aikido. Και πολλά σεμινάρια. Δεν νομίζω ότι καμιά άλλη τέχνη το έχει αυτό. Ούτε το Krav Maga, ούτε το Wing Chun ενδεχομένως που έχει κάνει. Τα χτυπήματα στα νεύρα. Κι όμως ο Yip Man κάποτε το έκανε με ένα πυγμάχο. Του χτύπησε τους εγκεφάλους γιατί δεν τον έφτανε. Γιατί ήταν μεγάλη ταχύτητά του. Και τα κόλπα που κάναμε το γουιντσού που μοιάζουν λίγο με εμάς, σκέφτηκε ότι τώρα είναι η ώρα να χτυπήσω το δυνατό όπλο που έρχεται. Και έπιασε. Θα μπορούσαν να το εφαρμόσουν δηλαδή και τελείωσε σαν στο σύστημά του αυτό. Όμως, σαν απάντηση σε πυγμαχικό, σε επαναφερόμενο, οργανωμένα έτσι και με συνειδητότητα,
Μόνο στα σύγχρονα φιλιππινέζικα το έχω βρει. Και στα παραδοσιακά υπάρχει, με λίγο διαφορετική νοοτροπία. Άρα λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε, να μην κουραζόμαστε. Τη στιγμή που κάνει direct, θα κάνω ένα πασάρισμα, αλλά να έρχεται από εδώ, ρε παιδιά, αυτό. Έχω διάφορους τρόπους να κάνω gooding. Μπορώ να χτυπήσω και να έρθω. Μπορώ να φύγω κάθετα και να έρθω. Okay. Μπορώ να χτυπήσω με αγκώνα και να έρθω. Θα ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Θα κάνω πασάρισμα, θα χτυπήσω σιγά σιγά, γιατί πονάει τώρα. Μπορεί να μην σας φαίνεται, λίγο χαζό, αλλά πονάει. Μην αρχίσετε να σακατεύετε, να μαυρίσει το χέρι του άλλου σε λίγο εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για κάνε εσύ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Οχ! Τσέκαρε. Κάτσε και λίγο. Είμαι εδώ. Τώρα πώς θα κάνουμε τη ροή. Φέρε. Μπούμ. Βλέπετε, έκανα, γύρισα τον καρπό. Μπούμ. Για να κάνουμε τη ροή αυτό. Στον δρόμο δεν χρειάζεται. Σ' όλοι και καλά. Για να προσαρμοστούμε τώρα να παίζουμε με ροή. Γυρνάει τον καρπό. Ένα, δύο, τρία. Οπ. Ξέρετε τι. Προτείνω να βάλετε ανοιχτές παλάμες και να παίζετε χαστούκι. Και όποιος νομίζει ότι ξέρω εγώ δεν του κάνει, να πει του φίλου ότι ξέρω εγώ δεν είναι και δυνατό, ας πει του φίλου του παίξε μια δυνατή να δούμε. Θα το δει μια φορά. Αλλά μην το κάνετε συνέχεια γιατί θα μαυρίσει και θα πονέσει πολύ ο άλλος εδώ. Εντάξει. Με ανοιχτή παλάμη λοιπόν. Ένα, δύο, τρία. Παλάμη, ναι, μπράβο. Και να στοχείτε δεν πειράζει. Θα σας εξηγήσω μετά τι κόλπα υπάρχουν για να μην αστοχείς, γιατί είναι μικρή επιφάνεια του χεριού που πας να σημαδέψεις. Και πολλές φορές όταν είναι οι πρώτες φορές που τα κάνεις, δυσκολεύεις να βρεις στόχο. Υπάρχει μυστικό για να βρίσκεις στόχο. Δοκιμάστε λοιπόν αργά. Σφαλιάρα. Κότσια. Four knuckles θα είναι πραγματικά. Πέρι τσεκ. Μπαμ. Μπαμ. Καθώς κάνει τον direct του τώρα. Ο ένας τρόπος είναι τα ψαλίδια, τα gooding scissors, αυτά. Ένας άλλος θα μπορούσε να ήταν να ακολουθήσω τη γραμμή του χεριού του. Κοιτάξτε, όσο γρήγορα και να πηγαίνει αυτό το χέρι, ξεκινάμε 0 ταχύτητα, 1, 2, 100. Όσο πιο πίσω στο σημείο περιστροφής, τόσο πιο αργά πηγαίνει. Τόσο το μάτι μου πιο εύκολα το κόβει. Ενώ το χέρι αυτό εδώ πέρα ξέρει, δεν το κάνω λίγο. Πολλές φορές δεν το πιάνεις. Οπότε τι λέω, κάνε direct, να ακολουθήσω τη γραμμή του χεριού από τον αγκώνα και πίσω. Το μάτι μου εστιάζεται στον αγκώνα και πίσω. Γιατί αν πάω εδώ μπροστά να το βρω, μπορεί να, φάω την μπουνιά και να μετά λέω, τι έγινε. Κάνε direct. Μπούμ. Ανοιχτή παλάμη πάλι, παιδιά, μην φάει καμιά. Κοιτάξτε, έτσι είναι, με τα κότσια. Αλλά τώρα μην άρχισε να χτυπάτε, γιατί μπορεί να τραυματίσετε τον άλλο. Πάμε. Μπούμ. Πέρι τσεκ. Ξανά. Μπούμ. Μπούμ. Μπαμ. Και λίγο αργά τώρα slow motion video. Παπ! Κοιτάξτε, έρχεται έξι. Παπ! Παπ! Μπούμ! Άλλη μια πολύ αργά, έτσι σχετικά. Ωραίο, ωραίο. Φαπ! Φαπ! Σφαλιάρα μη, ε! Παπ! Μπούμ! Είναι ένα διαφορετικό γκούντινγκ. Δεν είναι το ψαλίδι, είναι το κάθετο γκούντινγκ. Άλλη μια. Μπούμ! Όταν η σειρά του να το κάνει, αν παίζουμε τη συνεργασία, κάνε πασάρισμα, κοιτάξτε που είναι το... Σφαλιάρα. Κοιτάξτε που είναι το χέρι του, μπουμ, κατευθείαν σηκώνεται. Τσέκαρε και χτύπα. Ανοιχτές παλάμες, ε. Κάντο. Πάνω και πάνω χέρι. Παμ. Χτύπα. Ναι. Μην το καρσαμπέρισα χτύπημα. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Το πιάσαμε μία. Άρα τώρα τι αλλάζει, πάμε ευθεία κάθετα. Ένα-δύο θα κάνουμε ακόμα, θα τα πολύ τραβήξουμε, αλλά για να καταλάβετε λίγο την ιδέα των goodings, ας πούμε, και πώς τα εφαρμόζουμε σε αυτή την άσκηση ροής που λέγεται χουμπάτ. Όπως έχουμε λοιπόν το ψαλίδι, έτσι έχουμε και το κάθετο, τελευταία και μετά σε έχω, και μετά το κάθετο, αντίστοιχα έχουμε και απ' έξω. Σύμφωνοι? Ξανά. Μπούμ. Τρικέφαλο. Ανοιχτή παλάμη πάλι. Μπούμ. Τσέκαρε. Βλέπετε ότι οι δύο πρώτοι χρόνοι είναι μαζί. Το πασάρισμα με το χτύπα είναι μαζί. Μετά έρχεται το πέρι και το τσεκ. Δεν θα κάνουμε αυτό. Δύο θα σας δείξω, θα κάνουμε όμως το δεύτερο. Αυτό όμως θα το προσέξετε πολύ, γιατί και κατά λάθος και σε αργή κίνηση μπορεί να χτυπήσετε. Τι θέλει να κάνω πυγμάχος, να χτυπήσει το σαγόνι μου. Α, τέλεια. Ωραία, και αν εκεί που ήταν το σαγόνι μου, εγώ ξαφνικά βάζα στην ευθεία του τον αγκώνα μου. Και αν βοηθούσαμε το πίσω μου χέρι να πάει η γροθιά του στον αγκώνα, για χτυπά. Μπούπ. Σιγά, αργά, αργά. Μπούπ. Μην βρείτε επαφή καλή. Ή αν βρείτε, κάντε το πολύ slow motion video. Δηλαδή, μπούμ. Του πα τα δάχτυλα, παιδιά, από κάτω. Μεγάλο πρόβλημα.
Υπάρχει το vertical, υπάρχει το horizontal, υπάρχει το διαγώνιο, κάνε πυγμή. Δεν θα τα κάνουμε όλα αυτά, το ένα θα κάνουμε. Μπούμ! Μα ξέρεις τι είναι να τρως αγωνιά στην κροθιά σου την ώρα που έρχεται? Μεγάλη ήττα. Και τι χρειάζεται, να κάτσω πίσω. Έλα, έλα, έλα με βρεις, ρε. Έλα, πού είμαστε, τι λέει. Ω, σε φοβάμαι σένα. Ω, μπαμ! Ωχ, την έφαγες, ε. Ε, μάρε φίλε, ήταν καλό το μηχάνημα. Δεν πείτε εξηγείται αλλιώς. Έλα, έλα. Έλα, γιατί την έφαγε αυτό, σαν μας βρίζεις λίγο. Ωραία. Direct, λοιπόν. Σιγά σιγά και καθόλου επαφή. Δεν πειράζει. Τώρα είναι δύσκολο λίγο να το καταλάβουμε, ας πούμε, ότι... Ε, αν θέλετε, κάνετε το αργά. Θέλετε να βάλουμε... εγώ ξέρετε τι κάνω, τους βάζω μικρά γαντάκια του MMA που έχουν μαξιλαράκι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και τους κάνω τα διαγώνια από πάνω προς τα κάτω, να μην πηγαίνει από κάτω, είτε από κάτω, ακόμα και σε αυτά τα γάντια είναι ανοιχτά τα δάχτυλα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν μπορείς να τα εκπαιδευτείς με πλήρη ταχύτητα και δύναμη. Τι θα του πεις το άλλο, όχι, συγγνώμη, ή θα του πεις βάλε γάντια του box να είναι τόσο και να νομίζω ότι βρίσκεις το χεράκι να είναι τόσο και στην πραγματικότητα να μην βρίσκεις. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Την ακόμα την ακούσε, βάλε πάγο, ρε, βάλε πάγο. Βάλε πάγο, βάλε πάγο. Ε, θα το πω ξέρω ξύπνιο τώρα γι' αυτό. Ωραία. Το κάθο θα κάνουμε μόνο. Ανοιχτό, να είμαστε cool. Μπούμ. Μόνο αυτό, το άλλο χέρι. Μπούμ. Τι κάνω, εδώ που είναι το σαγόνι μου, η ευθεία του κεφαλιού μου, βάζω τον αγώνα μου και σηκώνω. Θα παρατηρήσετε αυτό το πράγμα. Είναι τα triangles που λέγαμε στους βηματισμούς, αντίστοιχα γίνεται με τα χέρια. Δεν αγγίζει τώρα τη ροή, απλά το βρείτε. Και σιγά σιγά, παιδιά, πραγματικά, γιατί και στο κατά λάθος έχουμε τραυματιστεί. Δηλαδή στο φιλικό, να πάει άλλος να του κάνει χαλαρά και να είναι σε διαφάση. Άρα λοιπόν έχουμε. Θα κάνει δύο επιθέσεις ο ένας, δύο επιθέσεις ο άλλος. Αφήστε τη ροή. Ένα. Δύο. Τώρα σειρά μου. Ένα. Α, ανοιχτά είπαμε, ναι. Εντάξει, για δοκιμάστε. Το είναι το τελευταίο gooding που κάνουμε. Απλά για να πάρετε μια ιδέα στα gooding, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή απάντηση στα πυγμαχικά direct. Φανταστείτε τώρα ότι στα χουμπάτ που κάναμε είναι διάφορες κατευθύνσεις. Σε όλες τις κατευθύνσεις πρέπει να μάθουμε να βάζουμε gooding. Ας πούμε ότι κάνει ένα άσο, boom, και τώρα μου φέρνει ένα κροσέ. Boom, boom. Να την πάλι αγωνιά. Θέλω να κάτσω πιο μακριά. Το κροσέ. Boom. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, δεν μπορεί να τα παλικάρια, λέμε στην Κρήτη. Ένα. Μπούμ. Μπαμ. Ήταν τρελή, παιδιά. Το χέρι του θα κρέμεται έτσι. Δεν θα κάνουμε τώρα κροσέ και λοιπά να το κουράσουμε, αλλά θέλω να καταλάβετε λίγο τη φιλοσοφία του γκούντινγκ, ας πούμε. Του χτυπήματος στα νεύρα ή στα δάχτυλα, το οποίο σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον ακινητοποιεί ένα, αν είσαι τυχερός, και τα δύο όπλα του αντιπάλου. Και όταν αυτά κινητοποιηθούν, έχεις την είσοδό σου πια. Έχεις την κανονική είσοδό σου να χτυπήσεις. Και δεν αγχώνεσαι ότι, μα πού να κάνω τα μπλοκ, για κάνω πυγμαχία. Έλα, όχι, μα γαμώ, που, τι έχεις μάθει ρε δικαί μου, ξέρεις. Να έλεγα να κάνει ροή, να είμαι και να σε φάση, θα μπλοκάρω, το ξέρω, το έχω κάνει. Ωραία. Θα συνεχίσουμε λίγο ξανά στο χουμπά τώρα, πάμε ξανά μία. Ποιο χέρι, εντάξει. Ένα κάναμε, ε. Μετά δεν κάναμε ένα πέρι. Ωραία, είπαμε ότι το χέρι του είναι πολύ γρήγορο. Πάρε καλά γρήγορο. Όμως το γρήγορο και να είναι το γκούντινγκ πιάνει. Πιο γρήγορα. Την άκουσε, ε. Τι να φέρω, ναι, δεν έχουμε κάτι τώρα. Κάνα μαξιλαράκι, να φέρω το μαχαίρι. Όχι, μ' αρέσει. Εντάξει, πάμε. Μα ανοιχτή παλάμη κάνω και πάλι πονάει, παιδιά, γιατί είναι νεύρα. Ξέρω, ναι, δεν είναι ότι. Όχι, τι μου έκανε, θα πεθάνω σε λίγο. Δεν πεθαίνει. Δεν παθαίνει και πράγμα. Μαζεύεσαι. Ναι, μαζεύεσαι, ακριβώς. Ωραία, είπαμε λοιπόν ότι όταν είναι πολύ γρήγορο, λοιπόν, το γκούντινγκ πιάνει. Όσο φοβερό πυγμάχο και να είναι. Και μετά είχαμε το πέρι μα. Ωραία, λοιπόν. Ένα, δύο το πέρι μας. Τι πέρι, γιατί να κάνω πέρι. Εντάξει, ωραία, κάνω το πέρι, αλλά κάθε ένα τέτοιο πράγμα είναι ένα χτύπημα. Μπαμ! Αργά λοιπόν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Το τσέκ μου. Ναι, το τσέκ μου θα μπορούσε να είναι και αυτό, βέβαια, αργά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας χαμένος χρόνος στο χουμπάτ. Σε κάθε κίνησή του, εγώ χτυπάω ταυτόχρονα με την άμυνά μου. Και χτυπάω σε σημεία ευαίσθητα αργά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κάνω ανοιχτές παλάμες, φανταστείτε γροθιές. Ρε φίλε, θα μου πει, τι μας έλεγες πριν, ότι τέσσερις χρόνους σε ένα του πυγμάχου δεν γίνεται. Δεν γίνεται, θα το δούμε μετά. Τώρα όμως λίγο να το βρείτε αυτό. Και μετά θα δούμε με την αρχή της επαναπροσαρμογής που υπάρχει σε πάρα πολλές πολεμικές τέχνες ή τουλάχιστον υπάρχει στις σοβαρές πολεμικές τέχνες. Okay. Η αρχή της επαναπροσαρμογής θα τη συζητήσουμε μετά. Θα δείτε πως αυτό αλλάζει όταν ο άλλος είναι γρήγορος και κάνει άλλους συνδυασμούς και ξέρεις. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις όλο το χουμπάτ.
Σύμφωνοι μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν θα βάλουμε και τα τρία χτυπήματα αργά. Σφαλιάρα, σφαλιάρα, σφαλιάρα. Μπούμ! Και όλα είναι χτυπήματα γροθιές. Τι είναι η αρχή της επαναπροσαρμογής? Σίγουρα υπάρχει στα σύγχρονα συστήματα. Λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει κάποιο σύστημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές. Κάποιες φορές το ονομάζουν με ονόματα, κάποιες φορές με αριθμούς, ή 1 ή 15. Το νερό που τρέχει από το ριάκι, από το βουνό, ξέρω εγώ, και κατηφορίζει και κάτι τέτοια, ας πούμε. Μια χαρά όλα. Όμως, ήταν αυτό που έλεγε και ο Μπρους Λί, ας πούμε, ότι θέλει το μυαλό μας να φύγει έξω από τις φόρμες, από τα στερεότυπα και τα παγιωμένα πράγματα. Όταν, ας πούμε, μου κάνει ένα, ξέρω εγώ, άσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και εγώ κάνω μπλοκ, ας πούμε, εδώ και μετά εδώ και ξέρω εγώ, ναι, ας πούμε, τον έριξα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, όταν με πιάνει εδώ και κάνω ένα α, και κράκ, τον έριξα κάτω. Όλα μια χαρά φαίνεται στα τεχνική. Όταν όμως την ώρα που μου κάνει την πυγμή, ξέρω εγώ και λοιπά, και πάω να κάνω τον μπλοκ και να πέσω εδώ, μου κάνει κροσέ με την άλλη. Τι να του πω, μεγάλε, ξέρεις τι, η τεχνική 17 μας ήταν έτσι. Μην το κάνεις, παρακαλώ. Δεν πάει. Εκεί πρέπει να προσαρμοστώ. Να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα. Εγώ περίμενα ότι θα κάνω 1-2, αλλά τελικά έρχεται το άλλο τώρα. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Αυτό το πράγμα ορίζει η αρχή της επαναπροσαρμογής. Ότι προσαρμόζεσαι πάνω στην διαδικασία της μάχης, πάνω στην μίξη, στη συμπλοκή, ας πούμε, προσαρμόζεσαι στα αυτά που βλέπεις να γίνονται και να έρχονται. Αλλάζει όταν το παιχνίδι αλλάζει. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει πάντα, όχι πάντα και όχι με όλες τις τεχνικές. Γιατί? Γιατί αν εγώ μπω στη διαδικασία να κάνω αυτό το κλείδωμα και τώρα πώς θα βγάλω τα χέρια. Εντάξει, είναι δύσκολο λίγο να ξεμπερδευτώ εκεί πέρα. Γιατί έχω βάλει όλη μου την ενέργεια, όλη μου το μυαλό να κάνω με τα δύο μου χέρια κάτι στο ένα δικό του. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές. Ο δάσκαλος μας τις λέει universal techniques και universal body reaction, αντιδράσεις σώματος, δηλαδή παγκόσμιες, οι οποίες είτε έτσι είτε αλλιώς, αν κάτι άλλο διαφορετικό έρθει, μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα, χωρίς να έχεις πρόβλημα ότι όχι, τώρα πήγα να δέσω, πήγα να κάνω το φοβερή ρήψη, ας πούμε, και τελικά μου κάνει κάτι άλλο και την πάτησα. Για να δούμε ξανά το χουμπάτ. 1, 2, 3, 4. Άστε τώρα τα χτυπήματα, τα γκούντινγκ. Και αν στο 1, 2, 3, 4 έρθει μπουνιά, μπουμ. Και αν στο 1-2 έρθει μπουνιά, την πάτσα. Τι λέω λοιπόν, να η αρχή της επαναπροσαρμογής, αργά-αργά, 1-2, την ώρα του 3 έχω τσεκ, έλα μπουνιά, τσεκ, θα πάει εδώ. Και το 4 εκεί, αν στο 4 μου φέρει κροσέ, μπουμ, εδώ, και το 5 εδώ. Και αρχίζω και προσαρμόζομαι. Αν μου κάνει άσο και μετά γονατιά, 1-2-3, όχι, θα πω, μα ρε γαμώ, το χουμπάτε κανά. Γιατί, τι θα κάνω, 1-2-3 το τσεκ μου, φέρε το 4. Αντί για χτύπημα θα έρθω εδώ, μπουμ. Προσαρμόζομαι δηλαδή πάνω στην κίνηση σε αυτό που δεν είχα υπολογίσει. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η αρχή η οποία σε έχει συνεχώς σε εγρήγορση, κάνεις το παιχνίδι σου, αλλά αναλόγως με το τι βλέπεις να αλλάζει εκεί που δεν το... Γιατί παιδιά, εδώ πέρα δεν είναι εγώ, είμαι εγώ και ξέρω καλά, είναι ένας αγώνας σκάκι, παίζει και ο αντίπαλος. Έχει και ο αντίπαλος λόγο. Δεν μπορώ εγώ να κάνω μόνο το δικό μου παιχνίδι και να αγνοώ τι κάνει ο άλλος. Είναι θέμα αυτό, καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν κάποιες κινήσεις λοιπόν θα αλλάξουν και θα επαναπροσαρμοστούν. Και αυτό είναι μια σοβαρή, σωστή αρχή, την οποία πρέπει όλοι σιγά σιγά να αρχίσουμε να τη βλέπουμε. Δεν έχει σημασία αν την έχει το σύστημά μας. Όσοι είμαστε από μέσο και πάνω προχωρημένοι, μπορούμε να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και να την προσπαθούμε να, έστω με τις τεχνικές που ξέρουμε, να την εφαρμόζουμε. Δηλαδή, θα με πιάσει εδώ, θα πάω να κάνω αυτό και θα έρθει το. Παπ! Αγκώνας. Και τι να πω, ρε παιδιά, όχι, θα τον ρίξω, γιατί το έχω κάνει. Και αφού θα τον ρίξω γρήγορα, θα προλάβει να με χτυπήσει. Και αν με χτυπήσει, και αν με πάρει μαζί του. Όχι βέβαια. Πιάσε μια. Ω, μπουμ. Μπαμ, μπουμ, μπαμ. Μέχρι εδώ είμαστε cool, ok. Ωραία. Τώρα, το χουμπάτ που ξεκινήσαμε. Πώς, τι ώρα έχουμε, τι ώρα έχει περάσει. Να σταματήσω το χουμπάτ λόγω κάποια στιγμή σύντομα. Ωραία, ωραία, εντάξει, εντάξει. Λίγο ακόμα θα κάνουμε χουμπάτ και μετά θα περάσουμε σε μια άλλη κατηγορία, ok. Ωραία, το χουμπά τώρα που κάναμε, να λοιπόν η αρχή της επαναπροσαρμογής. Γι' αυτό είπαμε, μιλήσαμε για την αρχή της επαναπροσαρμογής. Να η αρχή της επαναπροσαρμογής, πώς μπορεί να μας αναγκάσει το ίδιο την τετράδα των κινήσεων να τις μειώνουμε σιγά σιγά χρόνους. Δηλαδή, στο πυγμαχικό είπαμε 1, 2, 3, 4, δεν φτάνει ποτέ. Θα έχει φύγει αυτός και εγώ θα είμαι ακόμα στο 1, 2. Τους 4 χρόνους τώρα θα τους κάνουμε 3. Κοιτάξτε σιγά σιγά, αργά. 1. Μαζί το μπλοκ. Μπλοκ και πέρι μαζί, ξανά. 1. 2-3. Και τα άλλα τα κάναμε 2-3. Τι ευελπιστώ εδώ, ότι στο ένα το γύρισμα θα είναι αρκετό για να καθυστερήσω το πίσω χέρι του. Είναι το απόλυτο όχι. Σιγά σιγά το μειώσουμε. Το πάμε 2 χρόνους και τελικά 1. Γιατί παιδιά, και θα το σκεφτείτε αυτό καλά, η σύγχρονη αντίληψη μάχης λέει το εξής,
Οποιοδήποτε σύστημα δεν δουλεύει σε χρόνους ένα προς ένα, είναι λάθος. Δεν είναι απαραίτητα, ρε παιδί μου, τώρα δεν θέλω τώρα να κάνω ούτε να... Αλλά τι σημαίνει το ένα προς ένα? Μια κίνηση δικιά του, μια κίνηση δικιά μου. Και όχι μια κίνηση αυτός, α, και πήγα καλά. Ή ξέρω εγώ, φέρνει μια πυγμή, θα σε φορτώσω. Και ο άλλος να πίνει καφέ. Δεν παίζει αυτό. Πρέπει να είμαστε ένα προς ένα. Αλλιώς, ξέρετε τι υποθέτουμε? Αν εγώ κάνω δύο ή τρεις χρόνους, στον ένα χρόνο το δικό του, υποθέτουμε ότι εγώ είμαι τρεις φορές πιο γρήγορος από τον άλλο. Είμαι? Είστε σίγουροι ότι είστε? Μπορεί να έχετε το φλάς απέναντί σας. Δεν είμαστε σίγουροι. Το ένα προς ένα λοιπόν. Είναι γρήγορο το φλάς, ρε. Δηλαδή, του στέλνει, λες, πήγαινε στο αργοστόλι και πάρε μου καφέ και στον έχει φέρει σε 30 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε, δεν θα το παίξει λοιπόν στα ζάρια. Αισθάνομαι ότι είμαι δυνατός, αισθάνομαι ότι είμαι γρήγορος, τον έχω αυτόν. Γιατί μπορεί να είναι μια ψευδέστηση αυτό, μπορεί να είναι καλύτερος από σένα. Οκ. Okay. Δώσε κάτι να κάνω. Ναι. Ξεκινάμε και μαθαίνουμε ανάποδη θέση μας. Ναι, ναι. Στον δρόμο υποτίθεται όμως θέζουμε από εδώ. Ναι, σωστός. Οπότε διδακτικά, τι κάνουμε? Προσέξτε να δείτε. Αλλάζεις μεριά, όπως όλες τις πολεμικές τέχνες, αλλά να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέει ο Τουχόν, ότι το universal body movements, body reactions. Δηλαδή, οι κινήσεις μας, οι τεχνικές μας είναι universal. Τι έκανα στο αριστερό του χέρι? 1, 2, 3, 4. Δεν κάναμε πριν. Για φέρε το δεξί, 1, 2, 3, 4. Για φέρε και δεξί αριστερό, 1, 2, 3, 4. Δεν άλλαξα τίποτα από το χουμπάτ. Απλά άλλαξε η μεριά, ζωτική περιοχή εσωτερικά, εξωτερικά στην οποία βρισκόμουν. Πάμε λίγο πιο αργά αυτά. Φυσικά κάνεις και το ανάποδο, έτσι, μαθαίνεις και το ανάποδο. Αλλά πες ότι το έκανε ο διάλογος, κόλλησε το μυαλό σου, είσαι σε δυσαρμονική στάση με τον άλλο, άλλαξε kickbox. Και τελικά ξεκινάμε τον μπροστά. 1, 2. Θυμάστε? Ένα λεπτό, sorry. Μείνε. 1, 2. 1, 2, 3. Δεν κάναμε? 1, 2, 3, 4. Δεν άλλαξα κάτι, επαναπροσαρμόστηκα σε αυτή τη φάση. Παγκόσμιες κινήσεις. Δεν θα σε βάλεις διαδικασία. Όχι, έκανα από την άλλη μεριά. Πρέπει να κάνεις την τεχνική 18. Και 22, γιατί δεν πιάνει αλλιώς. Αν σε βγάλει όμως την ώρα που πας να το κάνεις εσύ. Από κάτω, ναι. Έχεις περάσει ήδη. Ναι, δηλαδή. Το χέρι σου πίσω. Εσύ υπολογίζεις το ένα και περνάς από πίσω για να. Δεν περνάω από πίσω. Προσέξτε. 1, 2, 3 δεν είναι. Το από πίσω που είναι. Ναι. Είμαι με την ανάποδη μεριά τώρα, ε. Ξανά έλα μία. 1, 2, 3, 4. Δεν περνάω από πίσω τώρα. Αν ήμουν από την άλλη μεριά το ανάποδο, έχει δίκιο, ναι, αλλά είπαμε, κάνω το ίδιο. Σας ξαναλέω, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και χρήσιμο. Γιατί δεν σε αναγκάζει συνεχώς να λες ότι μα ποιο χέρι θα έρθει, ποιο πόδι, να κάνω την αντίστοιχη τεχνική. Πρέπει όμως να μαθαίνεις και τα ανάποδα. Γιατί μιλάμε για πολεμική τέχνη ολοκληρωμένη. Πρέπει να κάνεις και τις δύο μεριές εξίσου. Αύριο μεθαύριο σου κόψαν ένα χέρι. Ή τραυματίστηκε στο χέρι. Δεν του πεις μεγάλε, εγώ με αυτό το χέρι έχω μάθει να κάνω γκούντινγκ, με το άλλο δεν μπορώ. Δεν παίζει. Δεν ξέρω, το απάντησα. Ναι. Εντάξει, cool, ε. Ισχύει αυτό, ρε παιδί μου, αυτό είναι το καλό του συστήματος. Ότι δεν τον νοιάζει, δεν σε απασχολεί, ας πούμε, τι ακριβώς θα κάνει, αρκεί να έχεις το μυαλό σου να προσέχεις και να παραπροσαρμόζεσαι. Σύμφωνοι. Τι λέγαμε όμως πριν, κάτι άλλο τους έλεγα. Για τον δράκο που σκότωσα μια φορά με ένα χέρι. Όχι, κάτι άλλο προσπαθούμε να πούμε τώρα, πριν μην ερωτήσεις. Το ίδιο, το ολοκλήρωσες. Α, το ολοκληρώσαμε λοιπόν. Ωραία. Άρα λοιπόν, ξανατελειώνουμε, ας πούμε. Έχουμε δύο χρόνους σε ένα. Τρεις χρόνους, στους τρεις είμαστε. 2-3. Δοκιμάστε τώρα καπάκι και τους δύο. Μπορεί να μην κάνετε τους τρεις, κάνετε μία-δύο φορές τους τρεις, να τους κάνουμε δύο. Έρχεται. Ένα. Και φέρνω κροσέ. Μπαίνεις με αυτό το χέρι και τσεκάρει. Αν είμαστε λοιπόν, θα μπορούσαν, ναι. Είμαστε στο ίδιο. Θα μπορούσαν, ναι, να κάνω αυτή την επαναπροσαρμογή, την προσαρμογή. Θα μπορούσα να συνεχίσω και όπως είμαι, για να μην αλλάξω την τεχνική μου και μπερδεύεται το μυαλό μου τελευταία στιγμή. 1, 2, 3. Το τσέχουμε, αντί να πάει σε αυτό το χέρι, αφού το μάζεψε πίσω, πάει σε αυτό το χέρι. Και τώρα χτυπάω. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται γρήγορα, μπλοκάρω και χτυπάω με το άλλο. Δεν θα κάτσω να σκάσω. Θα κάνω τη σωστή ροή μου και η ροή κερδίζει πάντα τη δύναμη, παιδιά. Η ροή του πυγμάχου. Γιατί να σας πω κάτι, σε όλες τα παραδοσιακά συστήματα, όσο πιο χαμηλά κάθεσαι, τόσο πιο δυνατός είσαι. Ο Φουνακός λέγανε ότι έκανε γροθιά στον τοίχο και έπεφτε ο τοίχος, έκανε τέτοιο τρύπα. Όσο πιο χαμηλά, τόσο πιο δυνατός, αλλά τόσο κλειδώνεσαι κιόλας. Σώτο, καρπίσω είχε κάνει σώτο καν εδώ που λέγα. Μπράβο. Και εσύ. Θυμάστε, ε. Αλλά όσο πιο κάτω κάθεσαι, τόσο πιο δυσκίνητος είσαι.
Πιο δυνατό. Άρα ο πυγμάχο που είναι μη όρθιο δεν είναι μέγιστη δύναμη που μπορεί να βάλει στα χτυπήματά σου. Τι είναι αυτό που κερδίζει και έχει ο πυγμάχο υπέρ του, η ροή τη κίνηση. Γιατί ο άλλο δεν έχει, κλειδώνεται και μέχρι να κάνει την επόμενη κίνησή του καθυστερεί πολύ. Ενώ ο πυγμάχο είναι μη όρθιο, τάκ. Άντε να πιάσει εσύ τώρα. Έχει μισή δύναμη, αλλά τι πάει να πει μισή δύναμη. Ένα μαξιόκο του κάνω και κάποια στιγμή τα χάσει. Μπαλώνει τη δύναμη, υπάρχει πρόβλημα. Τον κέρδισα. Αυτό κάνει στην ουσία. Αυτό είναι το υπέρ τη πυγμαχία. Η μεγάλη ροή τη. Καταλαβαίνει τι λέμε. Ωραία. Ξαναπάμε λοιπόν. Δύο χρόνοι. Δύο. Ένα-δύο λοιπόν. Μαζί το πα και το πέρι, μαζί το τσεκ και το χτύπημα. Αγκονιά κλπ. Ένα-δύο. Μην κάνετε καθόλου τους τρεις. Πάμε στο δύο. Ένα-δύο. Και αν έκανε ταυτόχρονα πυγμή τώρα, ένα-δύο. Θα μπλοκάρω και θα χτυπήσω. Πάλι δύο χρόνοι. Πάμε να το δοκιμάσουμε αυτό. Θα το αφήσουμε εδώ το χουμπάτ, παιδιά, για να πιάσουμε και τα γκούντινγκς και όλα αυτά, να πιάσουμε λίγο και το σικαράν σιγά-σιγά. Πριν το κάνουμε αυτό, θα μια μικρή σε στείλε επίδειξη, όχι κάτι φοβερό, να δείτε κανένα δύο κατηγορίες ακόμα όσον αφορά τα χέρια. Είτε από τις ασκήσεις ροής είτε χωρίς, υπάρχουν κάποια ας πούμε υποσυστήματα όπως είναι το ντουμόγκ στα φιλιππινέζικα. Το ντουμόγκ τι είναι? Είναι το σπάσιμο ισορροπίας του αντιπάλου το στιγμιαίο. Όχι κάτι φοβερό, μην φαντάσετε ρήψεις και τέτοια. Λίγο να τα χάσει. Okay. Λίγο να χαλάσει λίγο την ισορροπία του. Γιατί όταν χαλάσει την ισορροπία του, έχει ένα εχθρό παραπάνω εκείνη τη στιγμή. Ότι πρέπει να βρει βάση για να μπορεί να μηνθεί, να χτυπήσει δυνατά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όπως είναι το ντουμόγκ, ας πούμε, έχουμε και το τράπινγκ. Τράπινγκ είναι η παγίδευση. Είναι η παγίδευση των δύο χεριών του αντιπάλου με ένα δικό μας. Για πάντα, όχι για πάντα. Στιγμιαία, για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Μετράει όμως. Ένα-δύο δευτερόλεπτα, αν έχω εγώ χρόνο να μπορώ να σε χτυπήσω με όποιο τρόπο θέλω, είναι κάτι καλό. Αν έχω εκπαιδευτεί σωστά και είμαι οκ. Okay. Τι να αρχίσουμε, ντουμόγκ ή. Εσύ, δάσκαλε. Εσύ τι κουστάρεις. Ντουμόγκ. Θα κάνει ένα direct, κοιτάξτε. Τι κάναμε, πασάρισμα δεν κάναμε και πέρι. Τώρα λέμε το εξής. Να κάνουμε πασάρισμα και να χτυπήσουμε στο πρόσωπό του ψηλά. Με προσοχή. Στο κούτελο. Πάμε, αργά. Μπούμ. Αυτό εδώ είναι ένα σπάσιμο ισορροπίας. Κοιτάξτε, το σώμα του πάει όπου θέλω. Ξανά εδώ. Βουπ. Κοιτάξτε εδώ. Κρακ. Αυτό είναι ένα σπάσιμο ισορροπίας. Το σώμα του χάνει λίγο, μετατοπίζεται. Μα δεν μπορεί να χτυπήσει. Ναι, εντάξει, δεν είπα ότι μπορεί να χτυπήσει, ότι πεθαίνει. Όμως, στον χρόνο που χαλάω την ισορροπία του, αν εγώ ξέρω τη συνέχεια, αν ξέρω έναν ρυθμό να ακολουθήσω, έχει πρόβλημα. Να κάνουμε καταρχήν μια επίδειξη για κάτι τέτοιο. Λίγο. Να πούμε το εξής, παιδιά. Όταν όλη η ισορροπία του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται στο κεφάλι. Όταν για κάποιο λόγο έρθει υπογωνία το κεφάλι μας, δεν μπορούμε να κρατηθούμε σε σταθερή βάση, στη βάση των ποδιών μας. Πάρε μια στάση, ρε φίλε. Θα σε σπρώξω, βάλε κόντρα. Βάλε κόντρα. Με τον απαταιώνα, κοιτάξτε. Να, αυτό μόνο θα του κάνω. Βάλε κόντρα. Ναι, καλά. Βόλτα θα τον πάω. Το ίδιο και στο δεξιά-αριστερά. Βάλε κόντρα. Κοιτάξτε. Είμαι για 63 κιλά που λέγαμε πριν. Όχι, δεν έχει να κάνει με τα κιλά. Έχει να κάνει ότι δεν μπορεί να αντισταθεί. Το ντουμόγκ λοιπόν τι είναι. Okay. Είναι ένα γρήγορο σπάσιμο της ισορροπίας, είτε από τα χέρια είτε από το κεφάλι. Π.χ. ας πούμε. Κοιτάξτε ένα ενδιαφέρον ντουμόγκ που έχουμε, λέγεται Λάσο. Φέρω direct από εδώ. Μπούμ. Τσέκαρε. Χα! Κοιτάξτε, μπούμ, χτύπημα στο αυτί, στον αυχένα. Και από εδώ είτε κρακ, είτε τον βγάζω ολόκληρο έξω. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν λέγεται Λάσο. Μπούμ. Γίνει άλλο το σώμα, μόνο από το κεφάλι. Για να κάνουμε ένα πείραμα, τώρα το ξέρεις, Θα βάλεις κόντρα προς τα πίσω να μην σε κουνήσω. Πάμε. Βάλε ρε. Τον απατέρα δεν βάζει, πείτε στο κάνει. Βάλε ρε. Α, με κοροϊδεύει. Δεν με κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να μην το κάνει. Ό,τι και να του κάνω, θα έρθει το κεφάλι, τόσο και να αντιστέκεται. Φανταστείτε σε αυτή την κίνηση πάνω το χτυπάω ή στην προηγούμενη. Μπούμ. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, καθώς τον κατεβάζω. Χρακ, μπούμ. Μπούμ με το βραχίωνά μου. Πριν προλάβει να σκεφτεί να μου ρίξει τ' άλλο. Πάνω στην κίνηση που κάνει έτσι το σώμα του, τρώει και την πυγμή ή την αγωνιά. Πριν προλάβει να σκεφτεί ή τέτοιο. Μας έλεγε ο Ρέι παλιά το εξής, ότι όσους περισσότερους εχθρούς δίνεις στον εγκέφαλο του αντιπάλου σου, τόσο καλύτερο για σένα. Εχθροί μπορεί να είναι ο πόνος. Σίγουρα είναι ο πόνος. Μπορεί, είναι σίγουρα ο πόνος. Εχθρός είναι το χάλασμα της βάσης σου. Να μην έχεις καλή στάση. Είναι το χάλασμα της ισορροπίας. Είναι, ξέρω εγώ, είναι
είναι κάποια πράγματα τα οποία όταν τα δέξεις μπορεί να άμεσα να μην αισθάνεσαι ότι τι έπαθα, αλλά να σε δυσκολεύουν στο να ακολουθείς το σχέδιό σου. Όσους περισσότερους λοιπόν έχουν σου δώσει, δηλαδή μπορώ να κάνω μια κλωτσιά, ρε φιλέ. Και τι κλωτσιά θες. Κεφάλι, Παναγιά μου, να τη φάω κιόλας. Ένα λέω κάνε. Μπούμ, μπούμ. Τι έγινε, έγινε κάτι, όχι κάτι φοβερό, μωρέ. Να πήγα εσωτερικά στο μυρό του γαργά, έκανα μια κλωτσιά. Δεν πέθανε, πέθανες. Αλλά ξέρεις, πόνεσε λίγο. Με το που πόνεσε λίγο, μπούμ, φέρε πυγμή. Μπούμ, μπούμ. Και άλλος πόνος. Με το που ήρθα εδώ, σπάσιμο ισορροπίας. Κρακ. Κάτι από εδώ, βουπ. Δεν προλαβαίνει, δεν έχει το χρόνο να σκεφτεί τι γίνεται. Γιατί έχει πάρα πολλούς εχθρούς. Έχει τον πόνο, έχει το σπάσιμο ισορροπίας, έχει το χτύπημα στο κεφάλι, έχει το κρογύρισμα του κεφαλιού. Τι να πω, το προλάβει να κάνει. Είναι η ροή τέτοια που, το συνεπέρ, που τον, είναι overwhelming, πώς το λένε στα αγγλικά. Είναι πάρα πολύ γι' αυτό να το καταφέρει. Αυτά είναι περίπου τα ντουμόγκ και έχουν με ενδιαφέροντα ντουμόγκ. Για κοιτάξτε, φέρνει μια πυγμή. Τσεκ. Κοιτάξτε αυτό. Ένα, δύο. Με το βραχείο να με το δω. Με το δικέφαλο. Κοιτάξτε αυτό. Με τον ώμο. Μα τι θα πάθει τίποτα. Όχι, μωρέ, δεν θα πάθει τίποτα. Κοιτάξτε, δεν πάθει. Τι να πεθάνει επειδή έφαγε τον ώμο. Είναι κόκαλο, είναι πόνος. Αλλά. Κοιτάξτε. Μπούμ. Μπαμ. Την ώρα που συνέρχεται από αυτό, έρχεται μια γωνιά. Δεν του δίνω το χρόνο να σκεφτεί κάτι. Καλή ιδέα λοιπόν αυτά, το ντουμό και όλα αυτά. Δεύτερον τώρα, τα κάνω λίγο σε επίδειξη να περάσουμε στα πόδια, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Να μην τρώμε χρόνο τώρα. Ωραία. Direct. Σύμφωνοι. Φέρω και το άλλο. Βλέπετε ότι τα χέρια του διασταυρώθηκαν. Αν εγώ τώρα αποφασίσω να κάνω αυτό, έχω κλειδώσει τα δυο του χέρια με ένα δικό μου. Για πάντα. Όχι μόνο και για πάντα. Κάνει ένα βήμα πίσω. Ναι. Ή κάνει έτσι το χέρι του, ή κάνει ένα βήμα, ξεκλειδώθηκε. Σε ένα χρόνο ξεκλειδώθηκε. Άρα σε δεύτερο θα με χτυπήσει. Α, τι ωραία. Σε ένα χρόνο ξεκλειδώνεσαι. Για ξεκλειδώσου, μπουμ. Στο χρόνο που την έφαγε, καλή και αυτή, ε. Ρε γάμο το. Και όλα έλεγα να μην τα χτυπήσω τα παιδιά. Direct λοιπόν. Μπουμ. Το επόμενο. Κροσέ, θες κροσέ. Κροσέ, κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα τράπινγκ προς τα πάνω. Για πάντα, κάνε έτσι, μωρέ, έφυγε το χέρι του. Ναι, αλλά φέρε κροσέ. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Στον χρόνο που χρειάζεται αυτός να ξεφύγει, φέρε με το άλλο χέρι, την πάτησε. Δεύτερο. Για πάντα, όχι για πάντα, βγάλ' το. Στον χρόνο που χρειάζεται και να φύγει, εγώ χτυπούσα. Και αν έχω ένα καλό χτύπημα, έχω πάρει τη ροή, έχω πάρει το ρυθμό. Αυτό είναι το νόημα του τράπινγκ. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, είτε δεξιά, είτε αριστερά, υπάρχουν κάποια τεταρτημόρια. Quadrants τα λένε. Direct. Και εδώ. Πιάσε μου το χέρι. Κοιτάξτε. Πιάνει με δύναμη. Trapping. Μα φεύγει αυτό. Ναι, αυτός έχει πορωθεί και με πιάνει. Μέχρι να γίνει αυτό, έχει φάει το χτύπημα. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ να εκμεταλλευτώ την ιδέα του να εγκλωβίσω τα χέρια του στιγμιαία, όχι για πάντα, με ένα δικό μου, είναι καλή ιδέα. Και αυτό ονομάζεται trapping. Στα φιλιππινέζικα. Σύμφωνοι και όχι μόνο, υπάρχει και σε άλλα συστήματα, αλλά στο γουιντσούγκ υπάρχει, ας πούμε, κατά κόρον. Στο τζιτ κουντό επίσης υπάρχει, το οποίο έχει και background από γουιντσούγκ. Στο κέμπο, το Ed Parker's κέμπο υπάρχει και το κάτζου κέμπο, αλλά με λίγο αλλά σαν εικόνα υπάρχει. Ξέρεις, το κάνει αυτό και μετά του κάνει κάτι άλλο. Υπάρχει. Όχι τόσο οργανωμένο, αξίζει να το έχουν στο νου ότι πρέπει να το κάνω, ξέρω εγώ κλπ. Και όμως υπάρχει. Το trapping, το ντουμόγκ, τα goodings, οι ασκήσεις ροής, τα vertical, οι παλάμες, οι ανοιχτές, οι γονατιές και οι αγκονιές. Αυτά είναι τα όπλα που έχουν στην άοπλη, κατά κύριο λόγο, τα φιλιππινέζικα. Και ξαναλέμε γιατί, είναι ανθρωπάκια έτσι. Δεν είναι σε φάση, έλα εδώ, να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Θέλουν γρήγορα, να κάνουν κάτι ύπουλο, κάτι γρήγορο, να πάρουν τον αέρα, να πάρουν το ρυθμό, να χτυπήσουν δυνατά και να φύγουν. Και αν έχουν όπλο, ακόμα καλύτερα. Αλλά λέμε τώρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τώρα, αλλά επειδή δεν θέλω τώρα να φάμε όλη την ώρα από τη μέση και πάνω. Θέλω να κοιτάξουμε λίγο το χαμηλό τώρα, από τη μέση και κάτω, το σικαράν. Το πολύ ζουμί σε αυτά τα στήματα είναι από τη μέση και πάνω, στα χέρια. Τώρα πιάσαμε 4-5 κομμάτια, 4-5 μέρη. Απλά έτσι για να έχουμε περίπου μια ιδέα και προσπάθησα να κάνουμε τα πιο βασικά για να καταλάβετε λίγο. Δηλαδή αυτό με τον Goodings το θεωρούσα απαραίτητο να το δείτε μια φορά. Είναι κάτι που δύσκολο να το ξανασυναντήσετε. Στην επόμενη session, με το που ξανάρθουμε τώρα, θα δούμε λίγο τα λαχτίσματα πώς θα δουλεύουν οι Φιλιππινέζοι. Και εδώ πέρα πάλι έρχεται η αρχή των σύγχρονων. Τη σύγχρονη πολεμική αντίληψη, η οποία καλό ή κακό έχει βγει από τα βάθη του δυτικού καπιταλισμού, η οποία λέει το εξή. Στο δρόμο,
Ποτέ λαχτίσματα από τη μέση και πάνω. Για κανένα λόγο. Για κανένα. Τι νομίζεις ότι είσαι, ο τεκβοντόκα φοβερός σου. Μπράβο, καλά κάνεις. Ποιος ο λόγος να χτυπείς, θες να χτυπάς κεφάλι, ας πούμε. Ρίξ' τον κάτω και κάνε το κεφάλι ποδοσφαιρική μπάλα. Ποιος ο λόγος να αργήσεις, να καθυστερήσεις, να κάνεις κάτι το οποίο σε εκθέτει στα γεννητικά κλπ. Για να καταφέρεις τι. Απ' τη μέση και κάτω μόνο. Και θα τα δούμε στην επόμενη φάση. Οκ. Πάμε, κάνουμε διαλυματάκι 10 λεπτά.